Ημέρα μνήμης η σημερινή. 3 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή, το ΠΑΣΟΚ οργάνωσε το ετήσιο θρησκευτικό μνημόσυνο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη, του Προέδρου της Βουλής Απόστολου Κακλαμάνη, πολιτικών αρχηγών, υπουργών και της οικογένειας του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη ριζοσπαστική πολιτική του ιδρυτή. Ο Ανδρέας τύψε τις διαχωριστικές γραμμές και τα μίση που συντήρησε μετεμφυλιακά για χρόνια το κράτος της δεξιάς, υπερβαίνοντας τις νοσηρές καταστάσεις, τους αποκλεισμούς οι οποίοι υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία, το διαχωρισμό σε πολίτες 2 κατηγοριών. Ο Ανδρέας απέδειξε στην πράξη ότι μόνο οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να καθιερώσουν την ισονομία. Μπορούν να εγγυηθούν την πορεία της χώρας προς τα εμπρός. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε. Το έργο που άρχισε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Απαιτεί να είμαστε πρωταγωνιστές της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού. Απαιτεί ασυμβίβαστη προσπάθεια για να ισχυροποιήσουμε την Ελλάδα στο νέο διεθνές περιβάλλον. Σήμερα και την επόμενη Κυριακή, οι νομαρχιακές και τομεακές επιτροπές όλης της χώρας οργανώνουν θρησκευτικό μνημόσυνο και πολιτικές εκδηλώσεις μνήμης για την προσφορά του Ανδρέα Παπανδρέου στο κίνημα και στη χώρα. Αμέσως μετά το μνημόσυνο στο Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας, εψάλλει τρισάγιο στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ και στη Λευκοσία τιμήθηκε η μνήμη του με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΣΕΔΕΚ. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εξήραν το έργο και την προσωπικότητα του ιδρυτή του κινήματος. Τρία χρόνια μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, η προσφορά του παραμένει ανεξίτηλη, όπως επισημαίνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Για όλους εμάς που η απουσία του είναι τεράστια, χαιρόμαστε πολύ γιατί κάθε μέρα που περνά ψηλώνει και πιο πολύ το ανάστημά του μέσα στην ιστορία. Ένας ηγέτης που χάραξε με την πολιτική του παρουσία την πορεία της χώρας μας στο μέλλον. Άλλαξε την κατάσταση στη χώρα μας, κοινωνικές δυνάμεις ήρθαν στο προσκήνιο που για πολλά χρόνια ήταν στο παρελθόν. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη στη Λευκοσία, το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ τίμησε σήμερα τη μνήμη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ με θρησκευτικό μνημόσυνο χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου. Στον πολιτικό Ανδρέα Παπανδρέου αναφέρθησαν ο αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ Γιαννάκης Ομήρου αλλά και ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης Γιάννης Μακριώτης. Αγαπημένε μας πρόεδρε, μας πλημμυρίζει και ο σεβασμός και η αγάπη για το πρόσωπό σου, για το έργο σου, για αυτό που κληροδότησες στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου άλλαξε τον ρουν της ιστορίας εν σχέση με την τοποθέτηση της Μητροπολιτικής Ελλάδας έναντι του Κυπριακού Ελληνισμού. Η χείρα του Ανδρέα Παπανδρέου, Δήμητρα Λιάννη, πήγε στο πρώτο νεκροταφείο όπου εψάλλει τρισάγιο στη μνήμη του εκλειπώντος. Σήμερα μετά τη Μητρόπολη έτσι αισθανθήκαμε την ανάγκη κάποιοι άνθρωποι να αφήσουμε ένα λουλουδάκι. Την Τετάρτη, 23 Ιουνίου, που συμπληρώνονται ακριβώς 3 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, θα ψαλεί τρισάγιο στον τάφο του. Ένα αφιέρωμα για τις μεγάλες στιγμές από την πολιτική ιστορία και το έργο του Ανδρέα Παπανδρέου μπορείτε να παρακολουθήσετε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά το τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.